Αδελφοί, το 2014 ο πρόεδρος Γιούνκερ ήρθε είδος και είπε εδώ ότι αν θέλαμε να έχουμε ένα νέο πρόγραμμα διαρθρωτικής προσαρμογής, δεν πίστευε ότι θα μπορέσει να πετύχει αν δεν έχουμε μία μελέτη κοινωνικών επιπτώσεων. Και τώρα έχουμε ένα τέτοιο πρόγραμμα χωρίς τέτοια μελέτη. Έχουμε 1 εκατομμύριο θέσεις εργασίας που χάθηκαν, 1/4 του πολιτισμού που είναι σε ανέχεια και στο περιθώριο. Πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν έχουν πρόσβαση στο σύστημα υγείας και τα κράτη-μέλη και το ΔΝΤΟΥ κάνουν συμμαχία για να μπορέσει και πάλι να επιβληθεί μια σειρά μέτρων στην αγορά εργασίας της Ελλάδας, καταργώντας τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και με την πλήρη απελευθέρωση των απολύσεων. Στην ουσία τίποτα δεν υποχρεώνει την Κομισιόν Γιούνκερ να κάνει τέτοιες αναλύσεις κοινωνικών επιπτώσεων, όμως έχει την νομική υποχρέωση να είναι θεματοφύλακας των συνθήκων, να σέβεται το ευρωπαϊκό δίκαιο και τον χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Και όλοι ξέρουν ότι τα μέτρα που οι πιστωτές πρεσβεύουν παραβιάζει ξεκάθαρα το ευρωπαϊκό δίκαιο. Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει πραγματικά να βοηθήσει την Ελλάδα πρέπει να επικεντρωθεί σε κάποια θέματα. Πρώτον, να ελαφρύνει το χρέος. Δεύτερον, να βοηθήσει στη δημιουργία μιας φορολογικής διοίκησης που θα είναι αποτελεσματική και σε τομείς που ως τώρα οι επιτυχίες δεν φαίνονται ξεκάθαρα. Τρίτον, να σταματήσει η αποστολή των προσφύγων στην Ελλάδα και να απαλλάξει την Ελλάδα από αυτό το βάρος, δίνοντας και πόρους. Τέταρτον, να βοηθήσει τις επενδύσεις. Στο σχέδιο Juncker έχουμε το 3% που πηγαίνει στην Ελλάδα και 10% στη Γερμανία, μια χώρα που έχει τόσους πόρους. Άρα δεν είναι το θέμα να βοηθήσουμε την Ελλάδα. Θέλουμε να της δώσουμε ένα μάθημα ότι δεν υπάρχει εναλλακτική στον νέο φιλελευθερισμό. Πρέπει να κατανοήσουμε ότι η νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση στην ουσία οδηγεί σε αυτές τις καταστάσεις. Ευχαριστούμε. Επόμενη, η κυρία Τζέα. 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, στις 5 Δεκεμβρίου, επί τη ευκαιρία του Eurogroup στις Βρυξέλλες, ο Γάλλος Υπουργός Οικονομικών ανακοίνωσε με εμπιστοσύνη και αποφασιστικότητα ότι η ελληνική κυβέρνηση είχε κάνει τεράστια άλματα προκειμένου να εφαρμόσει τις μεταρρυθμίσεις που έχει ζητήσει η Τρόικα. Αίμα, δάκρυα, προσπάθεια, αλλά τελικά απέδωσαν καρπούς. Αλλά οι πόρτες ήταν κλειστές και θα ανοίξουν πριν από τα Χριστούγεννα. Ήρθε η στιγμή να αποζημιώσουμε τους Έλληνες για τις προσπάθειές τους με μείωση του χρέους. Γιατί η Ελλάδα τήρησε την υπόσχεσή της και τώρα πρέπει η Ευρώπη να τηρήσει και τη δική της. Για άλλη μια φορά όμως, η γερμανική κυβέρνηση αποφάσισε να κλείσει τις κάνουλες και να μην επιτρέψει στην Ελλάδα να πάρει μια ανάσα όπως ήταν διατεθειμένη να της προσφέρει η Ευρώπη. Η Γερμανία, η ίδια που εδώ και χρόνια παραβιάζει τους κανόνες για το πλεόνασμα, αυτή η οποία ζημιώνει όλη την Ευρωζώνη μην επενδύοντας τα όσα θα έπρεπε. Για τον κύριο Σόιμπλε τίποτα δεν αρκεί. Τίποτα δεν είναι αρκετό. Η Ελλάδα δεν έκανε αρκετά. Χρειάζεται μεγαλύτερη λιτότητα. Πρέπει να εφαρμόσουμε νέες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Μα από πού προέρχονται αυτές οι προκαταλήξεις? Ο Γερμανός Υπουργός θα πρέπει να μας εξηγήσει ποια είναι τα διαρθρωτικά μέτρα τα οποία εφήρμοσε η Γερμανία προκειμένου να αποφύγει ένα νέο Dieselgate και για να αποφύγει αυτές τους μισθούς που δίνονται στις μικροθέσεις εργασίας. Επομένως, τι είναι αυτό το οποίο κάνει τόσο αμήλικτο το Γερμανό Υπουργό? Μια προεκλογική εκστρατεία στις βάρους αυτών των γονιών που δεν μπορούν να ταΐσουν τα παιδιά τους. Αυτές τις μητέρες οι οποίες εκπορνεύονται προκειμένου να μπορέσουν να αγοράσουν ένα γεύμα για τα παιδιά τους. Η πορνεία στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 150%. Οι περιπτώσεις HIV κατά 200%. Δεν ζητάει κανένας από τους ψηφοφόρους την άποψή τους. Δεν τους ρώτησε κανείς τίποτα από το δημοψήφισμα το οποίο
ζήτησε ο Αλέξης Τσίπρας, δεν ακούστηκε η άποψή τους. Οι ψηφοφόροι δεν γίνονται ακουστοί ούτε στην Ιταλία. Μετά το δημοψήφισμα του Ρέντσι, μετά από μερικές μέρες, έχουμε και πάλι έναν πρωθυπουργό, τον οποίο καθοδηγεί ο ίδιος ο Ρέντσι. Και σαν να μην έφτανε αυτό, στην Ελλάδα εγκρίθηκε εδώ και λίγο καιρό ο προϋπολογισμός για το 2017, που προβλέπει περικοπές της τάξης 1 δις ευρώ και αύξηση των φόρων. Επομένως, η Ευρωζώνη αποτελείται από 18 κράτη-μέλη. Σας καλώ να δείτε αυτά τα οποία είπαμε προηγουμένως. Η Ελλάδα τήρησε την υπόσχεσή της. Η Ευρώπη τώρα πρέπει να τηρήσει και αυτή τη δική της. Ευχαριστώ πολύ. There is a blue card. Υπάρχει μια μπλε κάρτα, κυρία Τζέα. Έχετε μπλε κάρτα από τον κύριο Μπάλτς. Do you accept this card? Τη δέχεστε? Κύριε Μπάλτς. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρία Ζία. Με εκπλήσει όλους τους βρήσατε, όχι μόνο τη Γερμανία. Πραγματικά δεν ξέρω ποιος συμμερίζεται αυτά που λέτε. Είπατε ότι η Γερμανία είναι αυτή που παραβιάζει τους κανόνες. Ήθελα να μάθω εάν η γερμανική κυβέρνηση σοσιαλδημοκρατών και χριστιανοδημοκρατών πώς ακριβώς συγκεκριμένα παραβιάζει τους κανόνες. Κυρία Τζία, έχετε το λόγο. Κύριε Μπάλτς. Το πλεώνασμα το οποίο έχει εδώ και χρόνια η χώρα σας και για το οποίο δεν το επιβάλλονται κυρώσεις εδώ και χρόνια, δεν πρόκειται για καινοτομία, δεν το είπα εγώ σήμερα, ούτε καν προσβολή. Είναι η κατάσταση ως έχει. Τι έκανε η χώρα σας? Η χώρα σας πρέπει κανονικά να πληρώσει πρόστιμα για τα πλεονέσματα, να υπάρξουν κυρώσεις για τις ζημίες που προκαλείται σε άλλες χώρες. Αυτό είναι γεγονός, δεν αποτελεί προσβολή. Αναλάβετε τις ευθύνες σας. Πληρώστε τα πρόστιμα τα οποία σας αναλογούν για το πλεώνασμα και μετά ελάτε να μου πείτε ότι δεν είναι καλή η πολιτική η οποία εφαρμόζεται για την Ελλάδα. Only half a minute. The next speaker is Mr. Mono. Yeah. Ο κύριος Μόνο. Δεν είναι εδώ ο κύριος Μόνο. Mr. Επιτίδιος. Ο κύριος Επιτίδιος, λοιπόν. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Τα μνημόνια έχουν επιβληθεί στην Ελλάδα για να καταστρέψουν την ελληνική οικονομία και να εξαθλιώσουν τους Έλληνες. Δεν θα αναφερθώ με λεπτομέρειες στα ήδη γνωστά θέματα σε εσάς, δηλαδή το υπερβολικά υψηλό ποσοστό της ανεργίας των νέων, το απαράδεκτα χαμηλό επίπεδο μισθών συντάξεων, τις αυθαιρεσίες των εργοδοτών και την επικράτηση ενός εργασιακού μεσαίωνα ο οποίος παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα των Ελλήνων. Θα επισημάνω ότι οι Έλληνες έχουν επιλεγεί ως ένα πειραματόζωο, ούτως ώστε να εφαρμοστούν αυτά τα σκληρά μέτρα επάνω τους και αν επιτύχουν να εφαρμοστούν και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Και τώρα θα σας απαντήσω με ειλικρίνεια στο εύλογο ερώτημα γιατί συμβαίνουν όλα αυτά. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Ελλάδα είναι μια πλούσια χώρα. Στο υπέδαφος και στον υποθαλάσσιο χώρο της έχει πετρέλαιο, φυσικό αέριο, πολυτίμους λίθους και πολύτιμα μέταλλα. Όλα αυτά οι διεθνείς τοκογλύφοι με αιχμή του δόρατος στην εκάστοτε γερμανική κυβέρνηση θέλουν να τα εφαρπάσουν από την Ελλάδα και γι' αυτό θέλουν να εξαθλιώσουν τους Έλληνες. Πρόσφατα ο Υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας, ο κ. Σόιμπλε, είπε ότι εμείς οι Έλληνες ζούμε υπεράνω των δυνατοτήτων μας, λες και εμείς δεν ζούσαμε αξιοπρεπώς από την αρχαιότητα. Πιστεύω αυτές τις θέσεις να τις θυμηθούν οι ελληνικές καταγωγές ψηφοφόροι τους στις επόμενες. Ο επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Κεφαλογιάννης. Όπου δεν λειτουργεί ελεύθερη αγορά, δημιουργείται μια μαύρη αγορά εργασίας. Και πώς να μην δημιουργηθεί μια μαύρη αγορά εργασίας στην Ελλάδα, όταν έχουμε με βάση τα τελευταία στοιχεία 24,5% ανεργία, 49,5% στους νέους ανθρώπους, όταν έχουμε ελαστικές μορφές εργασίας 60%, 60% κυρία Πρόεδρε, δηλαδή από τη γενιά των 700 που κάποτε κατηγορήθηκε η ελληνική κυβέρνηση, έχουμε κατέβει στη γενιά των 300 ευρώ, όταν έχουμε ισοζύγιο μισθωτής εργασίας για τον Νοέμβριο μειωμένο κατά 37.000, δηλαδή 2% της ανεργίας ετησίως, πώς να μην δημιουργείται μια μαύρη αγορά εργασίας? Κύριε Πρόεδρε, κυρία Πρόεδρε,
Βεβαίως, εμείς λέμε ναι στο κοινωνικό μοντέλο. Λέμε ναι σε αυτά που πρέπει να ισχύουν για την Ελλάδα όπως ισχύουν με βάση τις αρχές και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Οι Έλληνες και η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να κάνει την πολιτική της για να δημιουργήσει ανάπτυξη και ευημερία στο λαό. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση να ολοκληρωθεί ούτως ώστε να έχει κονδύλια για να μπορεί να καλύπτει τις ασθενέστερες κοινωνικές ομάδες. Σήμερα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να βοηθήσει την Ελλάδα που είναι ο πιο ασθενής κρίκος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Köszönöm, képviselő úr. Most pedig egy percben Γραμματικάκης, képviselő úr követ. Ένα λεπτό, κύριος Γραμματικάκης. Όπως καταλαβαίνω, κύριε Πρόεδρε, στις διαστάσεις της ελληνικής κρίσεως δύσκολα μπορεί να συλλάβει ο Ευρωπαίος πολίτης, αλλά φοβούμαι και ορισμένοι επίσημοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό λοιπόν είναι πολύ δίκαιο ότι η ελληνική κυβέρνηση ζητά με πάθος την εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου στα εργασιακά. Δεν μπορεί η Ελλάδα να αποτελεί εξαίρεση στο μέγιστο αυτό θέμα. Εάν ο κόσμος των εργαζομένων, και αυτό ισχύει για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, αφαιθεί στην τύχη του, ενισχύονται απλώς, θυμηθείτε το αυτό, οι κραυγές του λαϊκισμού και της ξενοφοβίας. Αυτονόητος λοιπόν, αυτονόητος είναι ο σεβασμός των συλλογικών διαπραγματεύσεων, αλλά το κοινοτικό κεκτημένο δεν σταματά εδώ. Δεν θα επαναλάβω τα εφιαλτικά στοιχεία για την ανεργία των νέων. Η έννοια της εργασίας στην Ελλάδα αλλοιώνεται, και ο κοινωνικός ιστός της χώρας καταστρέφεται, φοβούμαι, με σταθερό ρυθμό. Δίκαια λοιπόν η ελληνική κυβέρνηση διεκδικεί όχι μόνο το κεκτημένο, αλλά και το κλείσιμο της αξιολόγησης. Ο μύθος του Σισύφου είναι ένας αρχαίος ελληνικός μύθος και είναι τραγωδία να τον ζει η σύγχρονη Ελλάδα. Thank you. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Χουντής. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κύριοι συνάδελφοι, βλέπουμε αυτές τις μέρες να παίζεται μια κακόγουστη θεατρική παράσταση μεταξύ των δανειστών και της κυβέρνησης Τσίπρα. Στο όνομα του ελληνικού προγράμματος, στο όνομα της παραμονής της χώρας στην Ευρωζώνη, στο όνομα της ανταγωνιστικότητας, όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις έχουν δεχτεί την πλήρη απορρίθμιση της ελληνικής αγοράς εργασίας. Τώρα και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θα εφαρμόσει έναν εργασιακό μεσαίωνα στην Ελλάδα στο όνομα ενός έντιμου συμβιβασμού, όπως δήλωσε ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών. Η Κομισιόν δεν είδε, δεν ήξερε, δεν κατάλαβε τι σημαίνουν μνημόνια τόσα χρόνια, ενεργεί ως στιγνός δανειστής, κλείνοντας τα μάτια στην παραβίαση του χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων. Αλλά σε αυτή τη θεατρική παράσταση, αγαπητοί συνάδελφοι, οι πρωταγωνιστές είναι και οι πολιτικές εκείνες ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που στα λόγια καταδικάζουν την παραβίαση του κοινοτικού κεκτημένου στην Ελλάδα, αλλά δεν δέχτηκαν να βγει ψήφισμα από τη σημερινή συζήτηση που να λέει ότι δεν επιτρέπεται να υπάρχει χώρα όπως η Ελλάδα που δεν εφαρμόζονται συλλογικές συμβάσεις. Αγαπητοί συνάδελφοι, να ποιο είναι λοιπόν το σενάριο της θεατρικής παράστασης. Υποκριτικές δηλώσεις συμπαράστασης, συμμαχίες εντός εισαγωγικών για υποτίθετη υπεράσπιση των εργαζομένων, φιλολαϊκό πρόσωπο στις μνημονιακές πολιτικές για πιθανές προεκλογικές εξελίξεις στην Ελλάδα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Γκίγκολτ έχει το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, να πω ξεκάθαρα ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα δεν μπορούμε να τα κοιτάμε ευκαιριακά. Να πω στον συνάδελφο Μπάλτς για το θέμα της Ελλάδος. Τα βασικά θεμελιώδη θέματα που έχουν να κάνουν με τη χρηματοδότηση πρέπει να τα θεωρούμε με το σωστό τρόπο. Η αναθεώρηση, η μεταρρύθμιση των συλλογικών συμβάσεων είναι κατά των θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως είπαν και οι συνάδελφοι από το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα. Και η Ελλάδα έχει ευέλικτη αγορά εργασίας. Εκεί που υπάρχουν προβλήματα, πρέπει με κάποιο τρόπο να λυθούν τα προβλήματα και να μην παραβιάζουμε το δικαίωμα για συλλογικές συμβάσεις σε πράγματα που είναι στο ευρωπαϊκό δίκαιο.
η Κομισιόν, αγαπητή Κομισιόν, δεν θα πρέπει να παραβιάζετε κι εσείς με τη σειρά σας συμμετέχοντας σε αυτές τις παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων, ούτε να βοηθάτε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Δεν μπορεί η ελληνική κυβέρνηση να κάνει τίποτα. Δεν καταλαβαίνει πώς γίνεται να πρέπει ταυτόχρονα να ζητάτε το πρόγραμμα και τελικά να έχετε απαιτήσεις σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Κύριε Γκίγκολτ, υπάρχει μπλε κάρτα για σας από την κυρία Τζέα. Δέχεστε? Κυρία Τζέα, παρακαλώ. Κύριε Γκίγκολτ, βιαζόσασταν να φύγετε, αλλά για αυτό το πλεόνασμα να προσπαθήσουμε λίγο να δούμε τα πράγματα με τη σωστή σειρά. Η Γερμανία πρέπει να τιμωρηθεί, παραβιάζει τους κανόνες. Αντί να λέμε λοιπόν για πολιτικό πόλεμο, θα πρέπει να αρχίσετε να σέβεστε τους κανόνες. Γιατί είναι αρχή της δημοκρατίας να σέβεστε τους κανόνες. Παραβιάζετε ένα κανόνα ως κράτος και επομένως δεν μπορείτε να δίνετε κανενός είδους νοθεσίες σε άλλες χώρες μέλης. Διορθώστε αυτά που πρέπει και μετά να μας νοθετείτε. Ευχαριστώ. Μία ερώτηση, μία απάντηση. Παρακαλώ, κύριε Κίκουλ. Λοιπόν, η Γερμανία εδώ και πολλά χρόνια προσπαθεί να δώσει αυτά τα πλεονάσματα στις αναπτυσσόμενες χώρες μέσα από έρευνες της Κομισιόν που δίνουν τα ίδια αποτελέσματα που δίνουν για την πράσινη Γερμανία, ότι χρειαζόμαστε περισσότερες επενδύσεις, περισσότερες μεγαλύτερους μισθούς για να μην κάνουμε τις άλλες χώρες να χρεώνονται. Αυτό κριτικάνουμε και εμείς στην γερμανική κυβέρνηση. Η Γερμανία δεν είναι όμως μια χώρα που παραβιάζει και με το κίνημα των πέντε αστέρων δεν πρέπει να την κριτικάρετε έτσι στην Ιταλία. Είναι απαράδεκτο. Ευχαριστούμε, κύριε Γκίγκολτ. Ησυχία, παρακαλώ. Μία ερώτηση τίθεται, μετά αμέσως απαντάμε. Η κυρία Κάπελ τώρα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Επίτροπε, Υπουργέ, το Ελληνικό Κοινοβούλιο πριν από μερικές ημέρες με μικρή πλειοψηφία ψήφισε για 57 δις ευρώ για μία ανάπτυξη 2,7%, ενώ έχουμε 1,5% στην Ευρωζώνη. Βλέπουμε για αύξηση φόρων 1 δις περικοπές και από χθες η ελληνική κυβέρνηση συζητά με τους πιστωτές για την επόμενη δόση και θέλουμε και μία αύξηση 8 δις ευρώ, ένα θέμα που ακούσατε και θα συνδεθεί με τις διαρθρωτικές αλλαγές όχι μόνο στην αγορά εργασίας αλλά και στη φορολογία. Υπάρχει επίσης η συζήτηση για το χρέος και για το πρωτογενές πλεόνασμα. Το Eurogroup και το Δουνουτού έχει ζητήσει βασικές μειώσεις στα δικαιώματα για το κατώτατο μισθό, για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, για τα σωματεία. Και φυσικά υπάρχουν ανεξάρτητες επιτροπές που υποστηρίζουν αυτά που λέει και η κυβέρνηση. Ελπίζουμε ότι θα βρεθεί ένας συμβιβασμός προς το καλό της Ελλάδος και όλων. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Ζαριανόπουλος τώρα. Έχετε ένα λεπτό. Μικρόφωνο. Okay. Αλληλοσυγκρουόμενες δηλώσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής Δουνουτού κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για χρέος και πλεονάσματα, με την τελευταία να υποδίεται η ηρωική διαπραγμάτευση όπως ακριβώς πριν το τρίτο μνημόνιο, η κοροϊδία της όπως και εδώ μέσα τώρα περί κακού Δουνουτού και καλής Ευρωπαϊκής Ένωσης με ευρωπαϊκό κεκτημένο των mini jobs, των zero hours contracts και άλλα, κρύβουν τη συμφωνία όλων τους σε πόρισμα για επιδείνωση της εργασιακής ζούγκλας.
κατάργηση συλλογικών συμβάσεων ανάλογα με τα συμφέροντα των επιχειρήσεων, καθιέρωση του έσχους του υποκατώτατου μισθού των 150-200 ευρώ, επιχειρησιακές ατομικές συμβάσεις και υποταγή του μισθού στην κερδοφορία, ομαδικές απολύσεις και lockout, συνταξιοδοτικό ανοιχτό για νέες μειώσεις μετά από ήδη 15 που προηγήθηκαν με εφάπαξ βοήθημα κοροϊδία, νέα μέτρα και μετά το 2018 για ματωβαμένα πλεονάσματα που ήδη συμφώνησε η κυβέρνηση και γι' αυτό χτύπημα του απεργιακού δικαιώματος. Η εργατική τάξη να μην περιμένει τη σφαγή της, γιατί αυτήν μόνο φοβούνται. Η απεργία της 8 Δεκέμβρη να κλιμακωθεί με δυνάμωμα της οργάνωσης, πανεργατικό ξεσηκωμό ενάντια σε εργοδοσία, Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κόμματά τους, με στόχο την ανατροπή της εξουσίας τους. Ο κύριος Κίρτσος. Για 1,5 λεπτό. Τους τελευταίους μήνες έχουμε ανησυχητικές εξελίξεις στην Ελλάδα στον χώρο της αγοράς εργασίας. Τον Αύγουστο είχαμε μείωση των θέσεων απασχόλησης, αν και είναι τουριστικός μήνας, στη διάρκεια του οποίου παρατηρείται παραδοσιακά αύξηση της απασχόλησης. Το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο είχαμε μεγάλη μείωση στις θέσεις πλήρους απασχόλησης, καθώς παρατηρείται μια τάση αντικατάστασης θέσεων πλήρους απασχόλησης με θέσεις μερικής απασχόλησης, οι περισσότερες από τις οποίες εξασφαλίζουν ένα πενιχρό εισόδημα στους εργαζόμενους και δεν συμβάλλουν επαρκώς στη χρηματοδότηση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης. Η κυβέρνηση Τσίπρα αυξάνει συνεχώς τα φορολογικά βάρη για τις μεγάλες επιχειρήσεις, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τις πολύ μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις, ενώ στον κρατικό προϋπολογισμό του 2017 υπάρχουν νέα φορολογικά μέτρα ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, χωρίς καμία ουσιαστική μείωση των δημοσίων δαπανών, τα περισσότερα από τα οποία θα κάνουν ακόμη πιο δύσκολη τη συνέχιση της λειτουργίας των οριακών επιχειρήσεων. Περισσότερα ασφαλιστικά βάρη, περισσότερα φορολογικά βάρη, περισσότερη γραφειοκρατία, μεγαλύτερο ενεργειακό κόστος, ακριβό χρήμα που δεν είναι πάντα διαθέσιμο, αυτή είναι η συνταγή της αποτυχίας σε ό,τι αφορά την αγορά εργασίας στην Ελλάδα. Αυτά πρέπει να διορθώσουμε. Προφανώς είμαστε υπέρ της εφαρμογής του ευρωπαϊκού κεκτημένου, αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται αλλαγή της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης, διότι διαφορετικά το ευρωπαϊκό κεκτημένο δεν θα έχει καμία πρακτική σημασία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Στη συνέχεια ο κύριος Λόπεθ έχει το λόγο για 1 λεπτό. Τα τελευταία χρόνια είδαμε πως επιβλήθηκε βάσει της λογικής της εξουσίας των χωρών πιστωτών στις χώρες οι οποίες είναι χρεωμένες, στις πιο φτωχές, στις πιο δύσκολες κοινωνίες, αυτές που αντιμετωπίζουν τα περισσότερα προβλήματα. Και επομένως χρειάστηκε να αποδυναμώσουμε τις λογικές διαπραγματεύσεις. Η χειρότερη περίπτωση βέβαια ήταν η Ελλάδα. Είδαμε ότι είχαμε συμβάσεις, πήγαμε από το 83% στο 42% και μειώθηκαν οι κατώτατοι μισθοί κατά 24% στη διάρκεια της κρίσης. Και επομένως βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει ότι αναστήλαμε τμήμα της δημοκρατίας όταν επιβάλαμε αυτές τις μεταρρυθμίσεις, αλλά αναστήλαμε και το χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων στις χώρες στις οποίες εφαρμόζουμε μνημόνια, γιατί φυσικά είναι εκτός ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Αυτό είναι απαράδεκτο και μάλιστα υποκρύπτει και μια τεράστια οικονομική χρεοκοπία και πολιτική χρεοκοπία την οποία βιώνουμε στις εκλογές που διεξάγονται σε αυτή την Ήπειρο. Μόνο εάν σκεφτούμε και το λαό και περιλαμβάνουμε τις πάνες θα έχουμε μια λύση. Ευχαριστώ κύριε Λόπεθ. Στη συνέχεια, η κυρία Σακοράφα. Για 1 λεπτό. Κύριοι συνάδελφοι, πραγματικά αναρωτιέμαι αν συνειδητοποιείτε σε τι συμπράττει αυτό το κοινοβούλιο. Συζητάμε για την τήρηση του Ευρωπαϊκού Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και την ίδια στιγμή καταψηφίζεται τροπολογίες που τα υπερασπίζονται. Μιλάμε για το ευρωπαϊκό κεκτημένο και το ακροτηριάζεται στο όνομα της παντοδυναμίας των νόμων της αγοράς. Βλέπουμε να θεριεύουν ο ναζισμός και ο ακραίος εθνικισμός και συνεχίζεται να υποστηρίζεται και να υπερασπίζεται και να συντηρείται τις θητείες που τα γεννούν. Φτώχεια, ανεργία, ενεργειακός μεσαίωνας. Πιστεύετε πραγματικά ότι η σημερινή συζήτηση αφορά και περιορίζεται μόνο στην Ελλάδα? Πιστεύετε πραγματικά ότι υπάρχουν περιθώρια για παραπέρα εκπτώσεις σε ό,τι ακόμα ονομάζουμε ευρωπαϊκό κεκτημένο? Κύριοι συνάδελφοι, συμπράττουμε συνειδητά στη σταδιακή αποσάρθρωση της ΕΕ.
Γνωρίζετε ασφαλώς, κύριε Επίτροπε, ότι κάποιοι κερδίζουν πολλά από αυτό και βρίσκουν και πρόθυμους και υπάκους. Νομίζετε λοιπόν ότι μπορείτε να μας πείσετε και εσείς και το Συμβούλιο ότι η Ελλάδα των εκατομμυρίων ανέργων, εκατομμυρίων φτωχών και αποκλεισμένων είναι το επιτυχημένο σας πείραμα, όπως μας είπατε προηγουμένως? Όχι φυσικά, κύριε Επίτροπε, σχέδιο υπηρετείτε και αδιαφορείτε και για τις συνέπειες και για τα αποτελέσματα. Ο κύριος Ουρτασούν, επόμενος ομιλητής. Για 1,5 λεπτό. Οι επιθέσεις για τα εργατικά δικαιώματα φυσικά προέρχονται από το μνημόνιο του 2010. Εκεί έγιναν δύο πράγματα τα οποία ήταν ιδιαίτερως αρνητικά. Καταρχάς δεν υπάρχει δυνατότητα για κατώτατο μισθό. Το αφαιρέσαμε από τα συλλογικές συμβάσεις και επομένως μπορεί να το κάνει η κυβέρνηση και μπορεί να μειώσει τον κατώτατο μισθό η κυβέρνηση απευθείας. Και επίσης συμβάσεις, οι ατομικές συμβάσεις υπερισχύουν των συλλογικών συμβάσεων. Επομένως, είχαμε μείωση της τάξης του 80% κάλυψης και πέσαμε από το 80% στο 40%. Αυτό είναι απαράδεκτο και θα ήθελα να αποτανθώ και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η συλλογική διαπραγμάτευση είναι αναγνωρισμένη από το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Άρθρο 156 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρθρο 28 της Χάρτας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Άρθρα 6 της Κοινωνικής Χάρτας της Ευρώπης. Αυτό λοιπόν το οποίο δεν μπορεί να συμβεί είναι σε κάποιες χώρες, επειδή ακριβώς αντιμετωπίζουν προβλήματα και υπάρχουν οικονομικές παρεμβάσεις, να μην ισχύει το κοινοτικό δίκαιο. Το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι χώρα προγράμματος δεν σημαίνει ότι δεν ισχύει η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Θα πρέπει να εφαρμόζεται όπως και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα. Και όταν η ελληνική κυβέρνηση προσπαθεί να αποκαταστήσει δικαιώματα τα οποία αφαιρέθηκαν πριν από κάποια χρόνια, είναι να λέει ότι, όπως λέει το παρόν μνημόνιο, που λέει ότι δεν θα πρέπει να ληφθούν άλλα εργασιακά μέτρα. Θα πρέπει να αποκατασταθεί η ευρωπαϊκή νομοθεσία στη χώρα μου. Αυτό λέει η ελληνική κυβέρνηση. Και αυτό θα έπρεπε να το υποστηρίξετε, κύριοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εσείς είστε οι θεματοφύλακοι των συνθήκων και επομένως θα πρέπει να αγκιάσετε την εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Στη συνέχεια ο κύριος Ρωσάτη έχει το λόγο για 1 λεπτό. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, η ελληνική οικονομία αντιμετωπίζει κρίση εδώ και 8 χρόνια και δεν μπορεί να επανέλθει στην βιώσιμη ανάπτυξη. Μεγάλο μέρος του φτεξίματος είναι για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τα μέτρα λιτότητας. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι απαραίτητες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα δεν εφαρμόστηκαν ποτέ. Είναι ελλιπείς, μερικές και έχουν καθυστερήσει πολύ. Και υπάρχουν και υποσχέσεις που έκαναν οι λαϊκιστές πολιτικοί. Εάν πρέπει να αποκατασταθεί η δημοκρατία, χρειάζεται μεγαλύτερη ευελιξία στην αγορά εργασίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να βοηθήσει την Ελλάδα με τις πρωτοβουλίες για την εργασία της νεολαίας, αλλά η εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων είναι αποκλειστικά της ελληνικής κυβέρνησης. Κυρία Πρόεδρε, θα θέλω να επαναλάβω για άλλη μια φορά ότι δεν υπάρχει υποχρέωση για την Ελλάδα να αναδειχθεί χρηματική βοήθεια έξωθεν. Αλλά αν θέλει να πάρει τα χρήματα των άλλων φορολογουμένων των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να αποπληρώσει τα χρέη της εγκαίρως. Ευχαριστούμε, κύριε Ροζάτη. Δέχεστε μια μπλε κάρτα από τον κύριο Κούλογλου. Yes. Ναι. You have the floor. Dear colleague. Αγαπητοί συνάδελφε, πάντοτε μιλάτε για τις μεταρρυθμίσεις και τις μεταρρυθμίσεις που δεν έχουν εφαρμοστεί στην Ελλάδα. Σύμφωνα με κάθε δήλωση και αξιολόγηση, ακόμα και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο ίδιος ο κύριος Μοσχοβησή είπε πρόσφατα ότι η Ελλάδα έχει κάνει τις περισσότερες αλλαγές από οποιαδήποτε άλλη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί πράγμα μιλάτε λοιπόν? Δεύτερο ερώτημα. Μιλάμε για ένα απλό ερώτημα. Δέχεστε ότι η Ελλάδα ακολουθεί τους ίδιους κανόνες με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες ή όχι? Είναι απλό. Ναι ή όχι? Yes, thank you for this question. Of course. Παρακαλώ, απαντήστε. Ναι, ευχαριστώ για την ερώτηση. Φυσικά, πιστεύω ότι η Ελλάδα πρέπει να υπόκειται στους ίδιους κανόνες με τις υπόλοιπες χώρες. Αυτό περιλαμβάνει και τους κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης που παραβίασε για σειρά ετών. Από την άλλη, όσον αφορά
τις μεταρρυθμίσεις, όπως είπα, ήταν καθυστερημένες και αργές. Αυτός είναι ο λόγος που δεν έχουμε αποτελέσματα. Αν θέλετε όντως να υπάρχουν οι όροι που θα επιτρέψουν τις επενδύσεις και να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, θα πρέπει να εφαρμόζεται σωστά τις μεταρρυθμίσεις. Ο επόμενος ομιλητής, ο κύριος Μαυρίδης. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Και αυτό που μόλις ακούσαμε, είμαι βέβαιος ότι δεν εκφράζει την Ευρώπη που όλοι μας ονειρευόμαστε. Γιατί μπροστά μας έχουμε ένα θέμα με πολιτικές και νομικές διαστάσεις. Είναι ποτέ δυνατόν σε ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αυτό είναι το ουσιαστικό ερώτημα, το κοινοτικό κεκτημένο για τις συλλογικές συμβάσεις να μην εφαρμόζεται με τη δικαιολογία ότι η χώρα αυτή είναι υπομνημόνιο? Αυτό είναι το ερώτημα ενώπιόν μας. Και όμως είναι δυνατόν, επειδή το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο διαφωνεί μαζί με μας και επειδή ο κύριος Σόιμπλε διαφωνεί μαζί με μας. Σε ποια συνθήκη λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιτρέπει ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα υπάρχουν πολίτες δεύτερης κατηγορίας? Σε καμιά. Παρόλους λοιπόν τους δύσκολους δημοσιονομικούς στόχους, παρόλη τη διαχείριση των προσφυγικών ροών, παρόλες τις απειλές του Ερτογάν και η Ελλάδα διαφυλάττει τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το υστέρημα του ελληνικού λαού, αντί να ανταμυφθεί, τιμωρείται. Αυτή είναι η ουσία ενώπιόν μας. Κυρία Κούνεβα, έχει το λόγο για ένα λεπτό. Πρόεδρε, ζητάμε επιστροφή στην νομιμότητα, επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Από 2010 έως το 2018 επιβάλλεται 5 νόμους που προκάλεσαν διάλυση των εργασιακών σχέσεων, απογάρευση των συλλογικών διαπραγματεύσεων για τον κατώτατο μισθό. Κυρίες και κύριοι της Κομισιόν και το Συμβουλίο, μη κρύβεστε πίσω από τον Τονωτό. Πάρτε καταρρύτες επιτέλους. Δεσμεύεστε ή όχι για την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων στην Ελλάδα? Αυτό ζητούν οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες στη χώρα μου. Είστε με τον Τονωτού ή με το ευρωπαϊκό κεκτημένο? Κλείστε τώρα την αξιολόγηση με την ελληνική κυβέρνηση, εκτός και αν θέλετε να επιστρέψουμε σε καθεστώς δουλείας. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Πρόεδρε, προφανώς υπάρχουν καλοί λόγοι που η Ελλάδα βρέθηκε σε αυτή την κατάσταση. Εγώ θεωρώ ότι εξαναγκάστηκε να βρεθεί σε αυτή την κατάσταση από πολιτικούς που ήταν ανεύθυνοι και σήμερα πρέπει να υποστεί τις συνέπειες αυτών των αποφάσεων. Τα στατιστικά δεδομένα δείχνουν ότι πάει καλύτερα η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Έχουν γίνει κάποιες μεταρρυθμίσεις. Εν τούτης, παρά τις μεταρρυθμίσεις, ο λαός συνεχίζει να ζει σε όλο και πιο δεινές περιστάσεις. Πρέπει λοιπόν να συνειδητοποιήσουμε ότι μία χώρα δεν μπορεί ποτέ να πετύχει και να δώσει μια καλύτερη ζωή στους πολίτες της αν εφαρμόζει τις μεταρρυθμίσεις άλλων. Πρέπει να έχει τις δικές της μεταρρυθμίσεις. Οι υπεύθυνοι πολιτικοί πρέπει να προτείνουν οι ίδιοι τις μεταρρυθμίσεις για να έχουν καλύτερη ζωή για τους πολίτες. Έχετε μια μπλε κάρτα από, από τον συνάδελφο Παπαδημούλη, λέει η πρόεδρος. Κύριε Παπαδημούλη. Κόμπτς, σωστά επισημάνατε τις ευθύνες αυτών που κυβέρνησαν τη χώρα και προκάλεσαν τα μεγάλα ελλείμματα και τα χρέη και τη χρεοκοπία. Μήπως θυμάστε ποιο κόμμα ήταν στην κυβέρνηση όταν καταγράφηκαν αυτά τα ελλείμματα και αυτά τα χρέη? Μήπως ήταν το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας που ανήκετε στην ίδια πολιτική ομάδα? Γιατί δεν τους τα λέτε? Κυρία Τόμπτς,
Επειδή θεωρώ ότι η απάντηση ποτέ δεν μπορεί να είναι τόσο απλή. Δεν μπορούμε να δακτυλοδείξουμε κάποιον συγκεκριμένο ή κάποια κυβέρνηση. Η κατάσταση στην Ελλάδα σήμερα είναι το αποτέλεσμα ανεύθυνων συμπεριφορών που πηγαίνουν βαθιά στο παρελθόν. Θεωρώ λοιπόν ότι αν η Ελλάδα θέλει να βρει μία λύση, θα πρέπει αυτό να το γνωρίζει. Δεν πρέπει να κοιτάμε το παρελθόν, πρέπει να ταινίζουμε το μέλλον. Ευχαριστώ. Η κυρία Αρένα, για ένα λεπτό. Θα επικεντρωθώ αποκλειστικά στο θέμα του κοινωνικού διαλόγου, γιατί θεωρώ ότι το ευρωπαϊκό μοντέλο βασίζεται σε αυτόν τον κοινωνικό διάλογο. Κύριε Επίτροπε, μιλήσατε για την θέλησή σας να συνεργαστείτε με τους κοινωνικούς εταίρους. Παρ' όλα αυτά, αυτή τη στιγμή οι Έλληνες κοινωνικοί εταίροι δεν έχουν πια την ελευθερία να καθορίσουν το κατάλληλο επίπεδο συντονισμού. Έτσι εξασθενεί η αγορά εργασίας στην Ελλάδα. Επίτροπε, λοιπόν, πρόκειται για μία σοβαρή επίθεση στα θεμελιώδη δικαιώματα. Θα πρέπει εσείς που είστε υπεύθυνος για αυτά τα θεμελιώδη δικαιώματα να τα υπερασπίζεστε, όχι να τα παραβιάζετε. Πρέπει το ευρωπαϊκό δίκαιο να εφαρμόζεται στην Ελλάδα και να έχουν οι κοινωνικοί εταίροι το δικαίωμα για συλλογικές διαπραγματεύσεις στο επίπεδο που τους αρμόζει. Ευχαριστώ. Επόμενη μιλήτρια, η κυρία Ρέκνερ, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Τα ισχυρά σωματεία και οι κοινωνικές συμπράξεις είναι πραγματικά ένα αποτέλεσμα μιας καλής οικονομίας, όπως γίνεται στη Γερμανία, στην Αυστρία. Αυτό θα πρέπει να ισχύει και για την Ελλάδα. Ένα τρίτο του πληθυσμού της Ελλάδας αυτή τη στιγμή πλήττεται από την ανέχεια. Οι νέοι δεν έχουν εργασία. Οι γυναίκες πάσχουν από τις μεταρρυθμίσεις. Αυτό το ακούμε από πολλούς. Τώρα μιλάμε για το δικαίωμα της απεργίας, το lockout και την μείωση των δικαιωμάτων των σωματείων. Αυτά είναι απαιτήσεις που τέθηκαν στο τραπέζι, διότι η οικονομία δεν έχει πλέον κανένα νόημα. Δεν ωφελεί τους πολίτες. Οι εμπειρογνώμονες πρέπει να ενισχύσουν τα συλλογικά και ατομικά δικαιώματα των εργαζομένων. Επιτέλους, αφήστε τα σωματεία ήσυχα και τα δικαιώματά τους. Έχουν δικαίωμα στην απεργία. Δεν πρέπει να επεμβαίνουμε σε αυτά ούτε στην Ελλάδα, ούτε στην Σουηδία, ούτε σε καμία χώρα. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Μπενιφάη για ένα λεπτό έχει το λόγο. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Με τους συναδέλφους των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών πρόσφατα αποστήλαμε επιστολή στους τρεις πρόεδρους Juncker, Dijsselbloem και Draghi όσον αφορά τις συλλογικές διαπραγματεύσεις στην Ελλάδα μετά από την εφαρμογή του μνημονίου. Πρόκειται για μια δυσάρεστη κατάσταση η οποία υποχρέωσε την ελληνική κυβέρνηση να αποκεντρώσει και να μην έχει πλέον αξία η συλλογική σύμβαση στην Ελλάδα. Η στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μας προβληματίζει. Αφενός αναγνωρίζεται ότι υπάρχει τεράστια δυσκολία στα εργατικά θέματα, υπάρχει ανέχεια, ένδια κλπ. Και λένε ότι πρέπει να γίνονται σεβαστά τα κοινωνικά δικαιώματα, αλλά το μνημόνιο ουσιαστικά περνά εκτός ευρωπαϊκών δικαιωμάτων και δεν μπορεί να εφαρμοστεί το κοινωνικό δίκαιο με τα μέτρα τα οποία επιβάλλονται στην Ελλάδα. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Κοινοβούλιο και τα θεσμικά όργανα εν γέννη πρέπει να δίνουν συνεχώς αγώνες ώστε να εφαρμόζονται πάντα όσα προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Η δημοκρατία είναι αυτό το οποίο μας διδάχθηκε και αυτό πρέπει να κάνουμε. Σας ευχαριστούμε. Η κυρία Μπερές για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, ο Πρόεδρος Juncker πάντα μας αναφέρει το τριπλό αλφα σε κοινωνικά θέματα. Και εδώ εσείς αναφερθήκατε στην κοινωνική δικαιοσύνη και λέτε ότι είναι προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειλικρινά όμως εγώ πρέπει να σας πω ότι σοκαρίστηκα στην απάντηση των συναδέλφων της Επιτροπής Απασχόλησης που ρώτησαν για την αναστολή των συλλογικών συμβάσεων σε εθνικό επίπεδο. Ο πρόεδρος Juncker μας είπε ότι η Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων δεν εφαρμόζεται όσον αφορά στο πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής της Ελλάδος.
Δεν μπορεί να έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Αν η Ελλάδα θα πρέπει να είναι υπόδειγμα στο σεβασμό των δημοσιονομικών κανόνων, θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να είναι υπόδειγμα σε θέματα κοινωνικής δικαιοσύνης. Διότι αλλιώς δεν θα επανέλθει το κλίμα εμπιστοσύνης το οποίο περιμένει ακόμα πιο στεναρά σημάδια από πλευράς χρέους για να μπορέσει να επανέλθει ανάκαμψη στη χώρα αυτή. Η χώρα αυτή υποφέρει στο όνομα της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης από το προσφυγικό ζήτημα. Εδώ και χρόνια πρέπει να εφαρμόσει διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, τις οποίες εφαρμόσει με αποφασιστικότητα μέσω μιας δημοκρατικά εκλεγμένης κυβέρνησης, και ήγει και η ώρα να έχει και κοινωνική δημοκρατία. Στην παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην περίπτωση της Τρόικας, ευθύς εξ αρχής η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας και το Συμβούλιο της Ευρώπης κατήγγειλαν τα μέτρα αυτά, τα οποία έβαζαν την Ελλάδα στο περιθώριο και δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει τα απαραίτητα μέσα. Κύριε Επίτροπε, λοιπόν, πρέπει να πείτε στον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι ήγηκε η ώρα να επιτρέψει στην Ελλάδα να χρησιμοποιήσει και πάλι αυτά τα μέσα για να επανέλθει το κλίμα εμπιστοσύνης και επενδύσεων στην Ελλάδα, αλλά και εμείς που τα χρειαζόμαστε τόσο πολύ, να έχουμε τα ίδια μέτρα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος του καταλόγου ομιλητών και τώρα είμαστε στη διαδικασία προσέλκυσης της προσοχής του Προέδρου. Catch the eye. Λοιπόν, ο πρώτος θα είναι ο κύριος Φουντζούλικα. Ένα λεπτό, ως συνήθως. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, καταρχάς να εκφράσω την αλληλεγγύη μου με τις ελληνικές αρχές και το λαό για τις προσπάθειες που κάνουν για ανάκαμψη, αξιοπρέπεια και κοινωνική δικαιοσύνη. Πιστεύω ότι η κατάσταση στην Ελλάδα και η πολιτική κατάσταση είναι αδιέξοδη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το κοινωνικό κεκτημένο θα πρέπει να εφαρμοστεί και στα εργασιακά. Δεν μπορεί η Ελλάδα να είναι εξαίρεση όσον αφορά τα εργασιακά δικαιώματα. Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις είναι σημαντικό κεκτημένο. Πρέπει να εφαρμόζονται και στην Ελλάδα. Παρά τις διαμαρτυρίες του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ελπίζω η ελληνική κυβέρνηση να μπορέσει να επιβάλλει την ανάγκη σεβασμού αυτού των δικαιωμάτων. Δεν χρειάζεται να σφίξουμε το ζωνάρι όσον αφορά τις απεργίες και να επιτρέψουμε τις ανταπεργίες που επιτρέπουν στους εργοδότες να αντιμετωπίζουν τις απεργίες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα ο κύριος Χρυσόγονος. Τις τελευταίες εβδομάδες γινόμαστε ακούσιοι θεατές ενός θεάτρου του παραλόγου με πρωταγωνιστές την Κομισιόν και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Διότι αμφότεροι θεσμοί είχαν συμφωνήσει με την ελληνική κυβέρνηση στη συγκρότηση μιας επιτροπής εμπειρογνωμόνων υψηλού κύρους και κοινής αποδοχής, η οποία θα γνωμοδοτούσε για τα ζητήματα σχετικά με τις εργασιακές σχέσεις στην Ελλάδα. Η Επιτροπή αυτή γνωμοδότησε. Και γνωμοδότησε το αυτονόητο, ότι πρέπει δηλαδή να διατηρηθεί ή μάλλον να επανέλθει η ισχύς των συλλογικών διαπραγματεύσεων, όπως προβλέπει το ενωσιακό δίκαιο, και ότι δεν ωφελεί σε τίποτα να απελευθερωθούν πλήρως οι ομαδικές απολύσεις, πράγμα το οποίο θα οδηγούσε στην πραγματικότητα όχι σε μείωση, αλλά σε αύξηση της ανεργίας σε μια χώρα στην οποία βρίσκεται στο 23% του εργασιακού πληθυσμού. Συνεπώς, καλούνται και η Επιτροπή και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να τιμήσουν ουσιαστικά την υπογραφή τους, αποδεχόμενοι τα πορίσματα της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων. Pacta sunt servanda. Λοιπόν, τώρα εδώ στο κατάλογο μου βλέπω ένα καινούριο όνομα. Η κυρία Χάινκε. Αλλά δεν μπορώ να της δώσω το λόγο, γιατί ήδη πήρε το λόγο για αυτή τη συζήτηση. Ήταν μεταξύ των κανονικών ομιλητών. Ο κύριος Φουντούλης, παρακαλώ, ένα λεπτό. Oh, not really, please. Α, όχι, δεν είχατε πάρει το λόγο. Α, τότε έχετε το λόγο. Α, ωραία. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί ΕΚΤ, αγαπητό Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και πάνω απ' όλα αγαπητέ κύριε Σόιμπλε, κάθε φορά τα τελευταία χρόνια επικρίνουμε την Ελλάδα γιατί φαίνεται ότι δεν τηρεί τα συμπεφωνημένα. Και κυρίως από την Γερμανία αυτό, από όπου προέρχομαι. Και λένε ότι είναι ασυνεπείς, ότι είναι τεμπέληδες και ότι έχουν κακή νοοτροπία. Γιατί φαίνεται ότι τα συμπεφωνημένα είναι ιερά. Αλλά σήμερα δεν μοιάζει να είναι τόσο σημαντικός αυτός ο κανόνας. Γιατί τώρα η Ελλάδα
πρέπει να καταπατήσει το διεθνές δίκαιο και να καταπατήσει και την συνθήκη της Ένωσης. Για παράδειγμα, για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και για το δικαίωμα της απεργίας. Εάν είναι τόσο ιερές για σας οι συνθήκες, σταματήστε αυτά τα δύο μέτρα και δύο σταθμά και να υποβάλλετε ένα πρόγραμμα για ελάφρυνση του ελληνικού χρέους χωρίς να καταπατείτε το διεθνές δίκαιο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Ωραία, διορθώσαμε το κατάλογο, με συγχωρείτε. Και τώρα ο κύριος Φουντούλης. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Παρά τις αιματηρές θυσίες που έχει κάνει ο ελληνικός λαός τα τελευταία 7 χρόνια, παρά την πρωτοφανή ύφεση που όμοια της δεν έχει γνωρίσει η Ελλάδα ούτε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, παρά επίσης τις συνεχιζόμενες αποτυχίες των μέτρων που επιβάλλει η Ένωση, πάλι είμαστε μάρτυρες της απόπειρας εκβιασμού της Ελλάδος ώστε να αποδεχτεί μια νέα δέσμη μέτρων που πέρα από την εμβάθυνση της κρίσης δεν θα έχουν κανένα άλλο αποτέλεσμα. Συγκεκριμένα στα εργασιακά, πολύ εύκολα προτείνεται η καταστρατήγηση εργασιακών κεκτημένων και δικαιωμάτων με μόνο στόχο την εξυπηρέτηση του κεφαλαίου και των μεγάλων εταιριών. Ουσιαστικά δεν ενδιαφέρεστε αν μετατραπεί η Ελλάδα σε ειδική οικονομική ζώνη και οι εργαζόμενοι σε δολοπάρικους. Μη θεωρείτε όμως πως η χώρα μου είναι αποικία και τέτοιες πρακτικές δεν θα έχουν καμία τύχη. Ακόμα και αν υπογραφούν για εμάς, είναι προϊόν εκβιασμού και συνεπώς δεν θα υπάρχει καμία δέσμευση για την εφαρμογή τους όταν ο λαός επιλέξει να έχει μια εθνική κυβέρνηση. Ο οικονομικός πόλεμος και η προσπάθεια επιβολής σε ολόκληρη την Ήπειρό μας των παράλογων γερμανικών απαιτήσεων όχι απλά θα συναντήσει αντίσταση, αλλά θα συντριβεί από τις υγιείς εθνικές δυνάμεις που αφυπνίζονται σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ευχαριστώ. Και τώρα, ο κύριος Σιλικιώτης, παρακαλώ, τελευταίος. Σήμερα πιο έντονα από ποτέ γίνεται ξεκάθαρος ο εμπαιγμός των θεσμών της Επιτροπής, του Συμβουλίου και του Δήνουτου απέναντι στους λαούς και ιδιαίτερα στον ελληνικό λαό. Το Δήνουτου και οι ενωσιακοί θεσμοί ρίχνουν το φταίξιμο ένα στον άλλο ποιος επιβάλλει τα σκληρά μέτρα για τους λαούς και τους εργαζόμενους. Την ίδια ώρα προωθούν κατάφορη παραβίαση των εργαζομένων για συλλογική διαπραγμάτευση και συλλογικές συμβάσεις στις χώρες που τους επιβλήθηκαν μνημόνια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μαζί με το Διεθνές Νομαντικό Ταμείο που επέβαλαν τη διάλυση του θεσμού των συλλογικών διαπραγματεύσεων στην Ελλάδα το 2010 και οδήγησαν στην μείωση της κάλυψης των εργαζομένων από συλλογική σύμβαση από το 80 στο 40% μέσα σε 6 χρόνια. Τα ίδια έκανα και στην Πορτογαλία, την Κύπρο, την Ιρλανδία και την Ισπανία. Ως αριστερά εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στους εργαζόμενους της Ελλάδας και πιστεύουμε ότι ο μόνος δρόμος είναι ο αγώνας ενάντια στα μνημόνια και δεν θα σταματήσουμε να παλεύουμε και μέσα και έξω από το Κοινοβούλιο για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, για τη διεκδίκηση της αξιοπρεπής εργασίας και της κοινωνικής κάλυψης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Οπότε, πήραν όλοι το λόγο που είχαν ζητήσει το λόγο στη διαδικασία Catch the Eye και να δώσω το λόγο στον Επίτροπο κύριο Ανδριουκάητης. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ για τις παρεμβάσεις σας. Σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Ήταν μια πολύ ανοιχτή και εκφραστική συζήτηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θεωρεί ότι έχει υπάρξει παράβαση του διεθνούς δικαίου ή του ευρωπαϊκού δικαίου. Τα διεθνή εργασιακά πρότυπα είναι οικουμενικά πρότυπα που έχει υιοθετήσει η διεθνής κοινότητα που αντικατοπτρίζουν κοινές αξίες και αρχές. Είναι κοινά για όλους μας. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δεν έχει βρει ότι τα μέτρα που έχουν υιοθετηθεί στο πλαίσιο της δημοσιονομικής προσαρμογής και του προγράμματος αυτού δεν συνάδουν και δεν συμμορφούνται με την Ευρωπαϊκή Χάρτα. Είναι πολύ σαφές αυτό. Η αναστολή των κλαδικών συμβάσεων δεν σημαίνει ότι οι συλλογικές διαπραγματεύσεις έχουν εξαφανιστεί από την Ελλάδα. Όχι. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, οι οργανώσεις των εργαζομένων έχουν την ελευθερία να διαπραγματευτούν και να υπογράψουν οποιοδήποτε είδους συλλογική συμφωνία σε εθνικό, κλαδικό, γενικό, περιφερειακό επίπεδο. Θα ήταν παραπλανητικό να πει κανείς ότι έχει καταστρατηγηθεί η ελευθερία των συλλογικών διαπραγματεύσεων στην Ελλάδα και θα πρέπει να αποκατασταθεί.
Όπως αναφέρθηκε για την ομάδα εμπειρογνωμόνων, στα τέλη Σεπτεμβρίου συντάχθηκε μια έκθεση με συστάσεις μετά την ενδελεχή αξιολόγηση της ελληνικής αγοράς εργασίας και θα πρέπει όλοι να δουν αυτή την ενδελεχή αξιολόγηση της ελληνικής αγοράς εργασίας σήμερα. 12 είναι οι συστάσεις των εμπειρογνωμόνων σε σχέση με τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, τις συλλογικές απολύσεις, τις εργατικές κινητοποιήσεις. 4 από αυτές τις 12 συστάσεις έτυχαν διαφορετικής έγκρισης. Ήταν επιμέρους γιατί υπήρχε διάσταση απόψεων μέσα στην ομάδα των εμπειρογνωμόνων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι είναι μια σημαντική αυτή συνεισφορά στις συνεχιζόμενες συζητήσεις για τις ενδυνάμεις μεταρρυθμίσεις της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα. Και αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε αναθεώρηση κάποιων μέτρων που ήδη εφαρμόζονται. Το να επιστρέψουμε στο status quo πριν από την κρίση δεν είναι επιλογή. Η ελληνική αγορά εργασίας ήταν σε κακή κατάσταση πριν το ξέσπασμα της κρίσης και αυτό δεν οφειλόταν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά στην αναποτελεσματική ερική σχέση μεταξύ των διαφόρων κοινωνικών εταίρων. Θα πρέπει να έχουμε περιθώρια έτσι ώστε οι ελληνικές επιχειρήσεις να μπορέσουν να αναδιαρθρώσουν τις εργασίες τους. Είναι μια μοναδική ευκαιρία για την Ελλάδα να έχει ένα σταθερό πλαίσιο, το οποίο να υποστηρίζει τον κοινωνικό και εργασιακό διάλογο. Όλοι μας το χρειαζόμαστε, τον εργασιακό διάλογο. Πρέπει να υπάρχει δημιουργία θέσεων απασχόλησης, πρέπει να υπάρχει ανταγωνιστικότητα, σωστή ισορροπία μεταξύ ευελιξίας και δίκαιης αντιμετώπισης. Πρέπει να λάβουμε υπόψη τα υψηλά ποσοστά ανεργίας και την ανάγκη να έχουμε βιώσιμη ανάπτυξη που θα συμπεριλαμβάνει όλους, καθώς και κοινωνική δικαιοσύνη. Οι εμπειρογνώμονες κατέληξαν σε συστάσεις και εμείς τα έχουμε λάβει πολύ σοβαρά όλα αυτά υπόψη. Συνεχίζεται η δουλειά των εμπειρογνωμόνων και δεν θέλω να κάνω προβλέψεις για την τελική έκδοση του κειμένου. Σε κάθε περίπτωση, οι συλλογικές διαπραγματεύσεις στην Ελλάδα πρέπει να έχουν στόχο να έχουμε πιο ισχυρό διάλογο μεταξύ των εταίρων σήμερα. Να υπάρχει ένας αξιόπιστος μηχανισμός που θα μετρά το επίπεδο της εκπροσώπησης, της αντιπροσωπευτικότητας στις συλλογικές συμφωνίες. Οι εμπειρογνώμονες επίσης προτείνουν να ληφθεί υπόψη όλες οι δυνατότητες του μηχανισμού ενδυνάμει εξαιρέσεων και παρεκκλήσεων ήδη από το σχεδιασμό του συστήματος. Πιστεύουμε ότι η Ελλάδα με αυτά τα προγράμματα μπορεί να επιστρέψει στη δημοσιονομική σταθερότητα. Προβλέπονται διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας. Όλα αυτά είναι απαραίτητα προκειμένου η Ελλάδα να εξυγχρονίσει την οικονομία της και να μπορέσει να δρέψει την ανταγωνιστικότητα των τελευταίων ετών. Μιλούμε για βιώσιμη ανάπτυξη, σταθερή ανάπτυξη, δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Σας ευχαριστώ πολύ. Biztos úr, köszönöm szépen a záró nyilatkozatot, a záró... Κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ πολύ για το κλείσιμο της συζήτησης. Λίγη συζήτηση για το θέμα αυτό.